καλά που είσαι. Πώς να τρέξω πάνω στα τακούνια. Ήμουνα μέσα και ξαναβγήκα, γιατί μόλις θυμήθηκα τι βρήκα χτες εκεί που άλλο πράγμα έψαχνα και άλλο πράγμα βρήκα. Χαίρετε. Αχ, Χριστέ μου. Ούτε η γυμναστική δεν με κουράζει τόσο πολύ όταν περπατάω στα τακούνια, ρε παιδί μου. Και ήμουνα μια χαρά εδώ 3 λεπτά πριν και χάζευα τις διαφημίσεις. Αλλά έπαγα πλάση και ήρθαμε το τσαντάκι μου. Τι είναι αυτό, βρε παιδί. Αχ, μισό λεπτάκι, γιατί. Έτρεχες. Έπιασε ταχυπαλμία. Έτρεχα με την τακούνα, είναι δύσκολο να τρέχει. Αφού έφυγε στο παραένα. Ωχ, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Έγινε. Αχ, τι είναι αυτό πάλι. Γρηγόρη, τι γίνεται. Πιάσαν τα κρύα, δεν το κατάλαβες. Α, παπά. Ζεσταίνεις το κεφάλι σου, τα αυτιά σου. Κάτω από ποια γέφυρα μένεις. Είσαι σαν ντε. Είσαι σαν Ρώσος αλκοολικός. Θέλω να πασάρω ένα θέμα έτσι. Ωχ, Παναγία μου. Ελένη, εμένα θα με βρει κακό μια μέρα. Μα από εδώ, μια από εδώ. Έχεις δίκιο. Κουνιοτραμπαλίζομαι. Ο άλλος θέλει να πασάρει τα θέματα με σκούφους. Θα πει άλλη με κανένα φωτιστικό καμιά μέρα στην κεφάλαια. Τι ξέρει, Γρηγόρη, όμως σου πάει. Δεν ξέρω, Ελένη. Αλλιώς δεν το είπατε. Γεια σου. Όμως, σου πάει να παίζει από πίσω ο Καζαντζίδης και να δει τις περιπέτειες σου στη θάλασσα. Δεν είναι ωραίο, Θοδωρή μου. Γερόλικος. Λοιπόν, Σταυρούλη, για δώσε μου μια κάμερα ένα κοντινό να δείξω κάτι, παρακαλώ. Εκεί που έψαχνα να δεις τι βρήκα, Σταυρούλη. Σκούφος μου αρέσει. Άλλα που έψαχνα, άλλα βρήκα. Σταυρούλη. Τι βρήκα. Άρε νιάτα. Ίδιος είναι, ρε παιδί. Είναι ίδιος χωρίς γένια πια. Ναι, λοιπόν. Αλλά είναι ίδιος. Πες μας στο γιατρό σου, βρε Σταύρο. Σταύρο. Αν ήμουν προφλεκτή. Τρομερό, Σταυρούλη μου. Έχω κι άλλο να σου δείξω, Σταύρο. Έλα. Πάμε. Τι είναι, από το μευτήριο πια, από πού? Όχι, όχι. Εδώ είμαστε στο Πόρτο Ίδρα. Ποιος ξέρει τώρα πόσα χρόνια πριν, έτσι όπως με βλέπω, μάλλον ένα παιδί είχα. Πρέπει να είναι το 2003. Βασίλης Μπουλούμπας της άκρη-άκρη. Ο Σταυρούλης δίπλα, εγώ. Είναι και ο Στέλιος Αντωνιάδης. Ο Στέλιος ο Αντωνιάδης και ο Μάνος ο Μαγιάτης. Το κολύμπι ζεμπέκι. Βλέπετε, το ντοσιέ το κρατάει η Ελένη. Έχει τελειώσει εκπομπή. Άμα το κρατάω εγώ, είναι εν ώρα εκπομπή. Άμα το έχω παρατήσει, το έχει πάρει η Ελένη, είναι μετά την εκπομπή. Μα τι κάνεις τα βράδια. Κάτσε και κοιτάς αυτά. Όχι, ρε τρελή. Καταρχήν να παίρνει σε κουτιά. Δεν βλέπεις ότι δεν τα έχω περιποιημένα. Και κοιτά τα βγει όπως. Τα και αυτό. Κάπου έχουμε βγει σε κάτι μπουζούκι έχουμε πάει. Γραμμάτια. Δεν ξέρετε τι παρακολούθησε στα χαρτιά μου που έψαχνα χτες. Αυτή είναι η τραγουδίστρια, η Φαρμάκη. Η Χριστίνα η Φαρμάκη. Λοιπόν, ξέρεις τι παρακολούθησε, ότι οι πιο πολλές φωτογραφίες που έχουν είναι με το Σταύρο. Από εποχές πρωινού καφέ. Δηλαδή, εντάξει, όλοι μπορεί να ψιλοπαίρνουν μέσα. Ο Σταύρος είναι παντού. Τυχαίο, σύμπτωση ή σατανική. Σηκωθείτε από καναπέ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Από τη βάνια. Από τη βάνια. Έχω και μερικές που θα σου δείξω μετά. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, εντάξει. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Σου λέω τις χάζευα αυτές και λέω, κοίτα να δεις πόσο παμπάλες φωτογραφίες είναι αυτές. Σιγά τις παμπάλες, ρε εσύ, Ελένη. Τι λες, παιδάκι μου, άμα έβλεπες τη βαφτιστικιά σου, τι θα έλεγε. Παναγία μου. Α, τι, τη βαφτιστικιά μου, ίδια είμαι. Να, 20 χρονών. Πες ότι είναι βαφτιστικιά. Έλα ρε, ήμασταν κι εμείς κάποτε. Ξέρεις που είσαι εδώ. Ξέρεις που είσαι. Πώς δεν ξέρω. Στο Λυκαβητό είσαι. Στο Πόρτο Ράφτη. Το πέτυχες. Είμαι στο Λυκαβητό του Πόρτου του Ράφτη. Το βρήκες άντε. Δες πώς έχει αλλάξει ο αδερφός μου. Εδώ είμαι και στον γιο μου, τον Άγγελο. Έλα ρε. Εδώ είναι παιδάκι. Πώς 10 χρόνια έχει τόση διαφορά. Παιδί. Αλλά το ύψος βλέπετε. Νταμάρι. Την πόλα ρε. Γι' αυτό μπερδευτήκαμε στο Τυσίο και παρά λίγο να γίνουμε ρεντίκουλα. Δείξε καμία, Ελένη. Δεν μπορώ να τις δείξω όλες. Μισό λεπτάκι. Πρέπει να βρω τον έχει. Να λοιπόν, εδώ, πάρτε. Ελένη Γελαλή. Ποιος είναι δίπλα της? Ο Θέμης ο Γιωργαντάς με πειράντα. Στη Χαλκιδική. Όπως βλέπεις, φοράμε όλοι μαγιό. Που ήταν ο Γρηγόρης Αρναού, το γλωκίνητο φαγκάρι. Ναι. Όχι, δεν ήταν σε αυτό το γκρουπ. Δεν ήταν σε αυτό το γκρουπ, ήταν σε άλλο γκρουπ. Το γυαλί μάσκα ο Θέμης. Του Θέμη Γιωργαντά με ξεπέρασε. Και πιο παμπάλαια, το έδειχνα πριν στο Θοδωρή. Εδώ είμαστε Ρόδο το 1996, μετά την εκπομπή. Λοιπόν, είναι ο Θοδωρής στη μέση, εδώ, η Χριστίνα Ηλέκα, ο Λουκανίδης, ο γιος του Αντωνιάδη, ο μεγάλος, ο Μπίλι. Ο Μπίλι, ναι, Μπίλι. Ο άλλος Μπίλι από την άλλη πλευρά ο νομικός και εγώ. Μιλάμε για τέλειωτα χρόνια πριν, ε. Τι βρίσκει κανείς ψάχνοντας. Άντε να δείξω και αυτήν. Ελένη πρωταγωνιστής, εγώ δεν είμαι μέσα. Πού είναι. Ωραία. Ο κύριος που κάνει το σκαμπό πίσω, ποιος είναι? Αυτός είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Δάρδα τότε. Μεταχωρήσαμε κάποια χρόνια αρκετά. Α, ο σύζυγος της Δάρδα. Ναι, μα ήταν και η Δήμητρα. Ωραία πόζα. Απλά σε αυτή την πόζα δεν ήταν. Όπα η αρχισυντάκτρια. Αρχισυνταξία, δυνατή πόζα.
Και μεταξύ μας πόζες. Έγινε. Ο Σταύρος πάντα είναι κάπου εκεί γύρω. Ο Σταύρος. Και μπαίνουν μέσα φωτογραφίες. Αυτός που μας τράβηξε όμως, δείτε, έβγαλε το Σταύρος σχεδόν ολόκληρο και εμάς τίποτα, κομμένες. Κορόιδο ήταν αυτός που τράβηξε. Στη γωνία και ο δολοφόνος καραδοκία. Η Ελένη γελαλεί καυτό. Εδώ είναι στο παλιό μου καμαρίνι στον Αντένα. Βλέπω τις φωτογραφίες κολλημένες. Φοβερά. Τέλος πάντων, ναι, είχα τα κέφια μου και λέω ας πάω να τους πάω Αμερικές να δουν να χαζέψουν τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Στιγμές, αναμνήσεις, αχ. Ναι, αυτή που κάνεις τη σημαία δεν την έχω, Σταύρο. Αυτή που κάνεις τη σημαία.